Τη δέσμευσή του στην εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος επανέλαβε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις από τους διαδηλωτές με τα κίτρινα γυλαίκα. Οι συγκεντρωθέντες που κατακλείζουν τις τελευταίες 2 εβδομάδες τη λεωφόρο του Σανζελιζέ στο Παρίσι διαμαρτύρονται για την αύξηση των φόρων επί των καυσίμων αλλά και τη μείωση τη αγοραστική δύναμη. Θα συγκεντρωθούμε και την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο και την Κυριακή. Όλα τα κίτρινα γυλαίκα θέλουν να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις κάθε Σαββατοκύριακο, να είμαστε επιποδός μέρα και νύχτα. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι το κίνημά μας θα συνεχίσει και το ερχόμενο Σάββατο. Έτσι θα μπορέσουν να έρθουν ακόμη περισσότεροι πολίτες κοντά μας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν άσκησε αυστηρή κριτική σε όσους προκαλούν επεισόδια, τονίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή. Δεν μπερδεύω αυτές τις απαράδεκτες πράξεις με τις διαδηλώσεις. Δεν μπερδεύω τους κακοποιούς με τους συμπολίτες μας που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα. Καταλαβαίνω τους πολίτες, αλλά δεν θα παραχωρήσω τίποτα σε αυτούς που υποκινούν τα επεισόδια, γιατί η δημοκρατία βασίζεται στη δημόσια τάξη αλλά και την ελεύθερη έκφραση. Οι επικριτές του Γάλλου Προέδρου πάντως τον κατηγορούν ότι δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πολιτών. Το μόνο καλό νέο είναι ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν προσγειώθηκε με επιτυχία στον Άρη. Ειλικρινά, η ομιλία του δεν είναι αυτό που περίμενε ο γαλλικός λαός. Γενικά, οι Γάλλοι πολίτες περίμεναν 2 πράγματα. Μία απάντηση στο θέμα της τιμής των καυσίμων και μία απάντηση σε όλους όσοι πρέπει να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για να μετακινηθούν. Δεν πήραν καμία απάντηση σε τίποτα από τα 2. Μετά τη συνάντησή τους πάντως με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Γαλλίας, οι διαδηλωτές εξήγηλαν νέες κινητοποιήσεις.